Ομήρου Ιλιάδα, ραψοδία ζήτα. Έτσι απομείναν πια στον πόλεμο μονάχοι Τρώες και Αργύτες, κι άπλωσε η μάχη ακόμα πιότερο, μια δόθεκε μια κήθε στον κάμπο, ανάμεσα στους Κάμαντρου και στους Ιμόη το ρέμα, ο ένας τον άλλο απάνω ως έριχναν με τα χαλκά κοντάρια. Ο Τελαμόνιος Αίας πρωτόσπασε τον Αχαιώνο πύργο στον Τρώων τη φάλαγγα και χάρισε το φως του σύντροφού του, τον πιο αντριωμένο πετυχαίνοντας μες τους στρατιώτες όλους, το γιο του Ευσόρου, τον Ακάμαντα τον Ανδριανό, το Μέγα. Πρώτος του χτύπησε το κέρατο στο αλογουρίσιο κράνος. Τρυπάει το μέτωπο και πέρασε το κόκαλο στα μέσα ο χάλκινος χαλός και σκέπασε τα μάτια του σκοτάδι. Μετά ο Διομήδης ο Βροντόφωνος τον Άξιλο σκοτώνει, το γιο του Τέφρα, στην καλόχτιστη που ζούσε την Αρίσβη, κι είχε και δυο στρανό και ολόκαρδα τον αγαπούσαν όλοι, κι ήταν στη στράτα πά το σπίτι του και φίλευε τον κόσμο. Κι όμως την ώρα αυτή δεν στάθηκε κανένας τους μπροστά του να τον γλιτώσει από το θάνατο. Σκοτώθηκαν και οι δυο τους τότε μαζί, κι αυτός και ο Ακράνης του Καλύσιος που τα γένια κρατούσε αυτάτια, και έτσι βούλιαξαν συντροφιαστή στον Άδη. Το θρύσο ακόμα Ευρύελος έριξε και τον Οφέλτιο κάτω, κι ήρθε μετά η σειρά του Πίδασου και του Έσυπου. Τους είχε από νεράιδα την αβάρβαρην ο Βουκολίωνας κάνει. Και ο Βουκολίωνας το λαομέδοντα τον Ανδριανό είχε κύρι, και ήταν ο γιος του ο μεγαλύτερος, μα κλεφτογεννημένος. Με την νεράιδα του το σέσμιξε, τα πρόβατα ως βοσκούσε, και αυτήν καστρώθηκε του γέννησε δυο γιους από μια γένα. Και τώρα εκείνος τους παράλυσε και γόνατα και φόρα ο γιος του Μικισθέα και τάρματα τους πήρε από τους ώμους. Και ο Αστίαλος πέφτει από τον πολέμαρχο τον Πολυπίτη κάτω. Μετά ο Οδυσσέας με το κοντάρι του σκοτώνει τον Πηδίτη από την Περκώτη και τον άψεγο τον Αρετάωνα ο Τεύκρος. Και ο Αντίλοχος ο γιος του Νέστορα τον Αύριρο βαρίσχει με το κοντάρι και ο Αγαμέμνονας τον Έλατο που ζούσε στην Πίδασο στο όμορφο ρέμα του τους Αθνιώοι τους όχτους. Και ο Λίητος ο Ανδριωμένος σκότωσε το φύλακο την ώρα μπροστά του που φεύγε και ο Ευρύπυλος τον Ανδριανό Μελάνθιο. Μετά ο Μενέλαος ο Βροντόφωνος τον Άδραστο τσακώνει ζοντάρι. Τάτια του που σιάχτηκαν και τρέχαν μες στον κάμπο σε αρμυριχιά σκλαδί μπερδεύτηκαν και ως τούσπασαν τα μάξι του τιμονιού την άκρη το βάλαν στα πόδια για το κάστρο κι που και τάλα τρέχαν άλογα σαν τάπιανε τρομάρα. Και εκείνος έξω από το αμάξι του πλάι στον τροχό στη σκόνη μπρούμητα απίστομα κυλίστηκε. Ήρθε ο Μενέλαος μπρος του, ο γιος του Ατρέα, με το μακρόσκιο το κοντάρι του και στάθη. Και ο Άδρασος του πιάσε τα γόνατα και τον παρακαλιόταν. «Ήγε του Ατρέα, ζωντάρι πιάσε με και ξαγορά παράξια δέξω από τον κύρι μου. Στο σπίτι του μύρια αγαθά βρισκόνται χρυσάφι και χαρκός και σίδερο με κόπο δουλεμένο. Αρρύφνητα από τούτα θα δίνε για ξαγορά μου ο κύρις πως είμαι ζωντανός αν μάθαινε στα αργύτικα καράβια». Είπε και την καρδιά μαλάκωσε στο γιου του Ατρέα τα στήθη και ό,τι λογάριαζε του Ακράνη του να πει να τον επάρει για να τον πάει στα αργύτικα άρμενα, πετάχτη ξάφνου ομπρός του, γοργοτρεχάτος ο Αγαμέμνονας και λέει μαλώνοντάς τον «Καημένε Σιμενέλαε, γνιάζεσαι τόσο για τούτους τώρα? Καλά μαθές σου το συγύρισαν οι Τρώες στο σπιτικό σου. Όχι, κανείς τους από τα χέρια μας και από το μαύρο χάρο να μην γλιτώσει, ουδό πια γέννητος της μάνας του τα σπλάχνα κρυμμένο ακόμα γόρι βρίσκεται και αυτό να μην γλιτώσει, μόνο λυσίψυχοι άχναροι άκλαυτοι μέσα από την Τρία να σβήσουν». Είπε ο Ανδριωμένος και μετάστρεψε τη γνώμη του αδερφού του σωστά μιλώντας. Με το χέρι του τον Άδραστο αποδιώχνει αμποθώντας τον και ο Αγαμέμνονας ευτής ο πρωταφέντης πά στο λαγκόνι τον εχτύπησε και τον ξαπλώνει χάμο. Μετά πατώντας τον ανάσπασε το φράξινο κοντάρι. Και τότε ο Νέστορας γκαρδιώνοντας τους Δαναούς φωνάζει «Αργύτες Αντριωμένοι, φίλοι μου, πιστοί συντρόφοι του Άρη, στα κούρσα μη ρηχτεί κανένας, ας και μείνει τώρα πίσω για να γυρίσει στο καράβι του Περίσσια κουβαλώντας, μόνο ας ρηχτούμε και σκοτώνουμε. Μετά με τη βολή σας στον κάμπο τα κουφάρια χδίνεται των σκοτωμένων όλα». Αυτά είπε και όλοι επήραν δύναμη και στήλωσε η καρδιά τους. Και τότε οι Αργύτες, οι πολέμαρχοι, τους Τρώες το δίχως άλλο, χωρίς κουράγιο πια και ανάκαρα στην Τρία θα τους μαντρίζαν, αν δεν ερχόταν πλάι στον Έκτορα και στον Ενία τρεχάτος, και τέτοια τους μιλούσαν ο Έλενος, ο πρώτος ορνιομάντης. Το πιο μεγάλο βάρος Έκτορα και Ενίας σε εσάς από όλους τους Τρώες και τους Λυκιώτες έπεσε, τι είστε μαθές οι πρώτοι σε πάσα μας δουλειά, για πόλεμο, για συντυχιά βαστούμε. Σταθείτε αυτού λοιπόν και τρέχοντας μια δω μια κή κρατήστε στο καστροπόρτιο μπρος τρασχέρι μας στον γυναικών τα χέρια πριν πέσουν φεύγοντας κι ανάμεγμα γεννούνε των οχτρών μας. Και αφού τους λόγους δυναμώσετε και στυλωθεί η καρδιά τους, εμείς οι επίλοιποι κι ας είμαστε του κόπου αφανισμένοι με τους Αργύτες θα παλέψουμε, βαριά μας φύγει ανάγκη. Έκτορα, ως
Ωστόσο εσύ στο κάστρο μας για ανέβα, στο διονό μας να πεις τη μάνα, τις αρχόντισες μες στο λαό να μάσει της Αθηνάς της γαλανόματης, πας στην κορφή του κάστρου και της θεάς τον οίκο ανοίγοντας με τα κλειδιά τον Άγιο, το ανιφαντό που πιο της φαίνεται πανόριο και μεγάλο, από όλα όσα φυλάει στο σπίτι μας, το πιο της αρεσκιάς της, να το πυθώσει στις οριόμαλες της Αθηνάς τα γόνα και να της τάξει ακόμα 12 δαμάλες στο ναό της μονοχρονιάρες αφού κέντρωτες να σφάξει, αν ίσως θέλει τώρα την Τρία και τις γυναίκες μας και τα μωρά παιδιά μας να σπλαχνιστεί και από το Άγιο Κάστρο μας να διώξει του τη Δέα, το γιο τον Άγριο, τον Ανήμερο που όλοι λακούν μπροστά του. Ο πιο αντριωμένος λεωποστάθηκε μες τους αρχίτες όλους. Τόσο ποτέ του δε μας τρόμαξε μη δε ο Αχιλλέας ο Ρήγας κι όμως θεά όπως λένε τον γέννησε. Μα τούτος πια φρενιάζει κι ουδέ μπορεί κανείς τη δύναμη να μετρηθεί μαζί του. Είπε και εκείνος δεν παράκουσε στο λόγο του αδερφού του. Με μια επίδειξε από το αμάξι του συνάρματος στο χώμα και έτρεξε σιώντας τα κοντάρια του τα σουβλερά στο ασκέρι να μπουν στον πόλεμο φωνάζοντας κι άγρια ξανά βημάχη. Κάνουν και αυτοί στροφή και βρέθηκαν στους αρχαιούς αντίκρι. Οι αργίτες τη σφαγή παράτησαν και γάμαν όλοι πίσω και σαν τους είδαν πως ξανάστρεψαν κάποιος θεός ελέγαν τα στράτα ουράνια φύγε και έφτασε τους Τρώες να διαφεντέψει. Φώναξε τότε ο Μέγας Έκτορας στους Τρώες γκαρδιώνοντάς τους. Ακούστε Τρώες εσείς αντρόκαρδοι και εξακουστή συμμάχοι, άντρες σταθείτε όρθι κρατάτε τη Σανδριά στη φλόγα, ως να βρεθεί καιρός στο κάστρο μας να φτάσω εγώ τρεχάτος και να μιλήσω στους πρωτόγερους και στις γυναίκες όλες, πλήθεια να τάξουν στους αθάνατους σφαχτά προσπέφτοντάς τους. Είπε και φεύγει ο Μέγας Έκτορας με μια σοκρανοσύστης. Στους αστραγάλους και στο σβέρκο του το μαύρο δέρμα εχτύπα από το λουρί που ακροσυράδωνε το αφαλό το σκουτάρι. Ο Γράφκος τότε, ο γιος του υπόλογου, με το Διομήδη σμίγει εκεί στη μέση και λαχτάριζαν κι οι δυο τους να πιαστούνε. Και όπως τρεχάτη κοντοζύγωσαν ο ένας του αλλού χυμώντας, πρώτος εμίλησε ο βροντόφωνος γιος του Τιδέα και τούπε. Ποιος να σε τάχαρχον το γέννητε, σαν ποιούθνη του λογέσαι. Δε σε έχουν δει ποτέ τα μάτια μου στη δοξανδρούσα μάχη ως τώρα. Κι όμως τους ξεπέρασε στην ανδριά τους άλλους που δε φοβήθη στο μακρόσιο το κοντάρι μου θωρώντας. Μονάχα τα παιδιά των άμυρων τη λύσα μου αντικρίζουν. Αν είσαι πάλι από τους αθάνατους, φτασμένος από τα ουράνια, με του ουρανού Θεό δε θα ήθελα ποτέ μου να τα βάλω. Τιμείται κι ο Λυκούργος μπόρεσε, του Δρίαντα ο γιος ο Γάβρος, χρόνια πολλά να ζήσει, ως τάβαλε με τους θεούς τα ουράνια. Στο Άγιο Βουνό της Νύσας κάποτε του Διόνυσου τις βάγες, του Βακχευτή Θεού κυνήγησε. Και φτύσε τούτες όλες πετούσαν κατά γης τους θύσους τους. Και ο Αντροφωνιάς Λυκούργος με τη βουκέντρα του τη σκέντριζε και ο Διόνυσος φοβήθηκε στο γυαλό βουτάει και η Θέτιδα τον δέχτη στην αγκάλι σκιαγμένο και οι φωνές τον τρόμαξαν περίσσια του Λυκούργου. Με τούτον όμως οι τρισεύτυχοι θεοί θυμώσαν τότε και ο γιος του Κρόνου τον ετύφλωσε. Χρόνια πολλά και πάλι όμως δεν έζησε και οι αθάνατοι τον οχτρευτήκαν όλοι. Γι' αυτό κι εγώ με τους τρισεύτυχους θεούς μαλλιές δεν θέλω. Μα αν είσαι από τους μυτούς που θρέφονται με τον καρπό της γης μας, έλα κοντά, μιαν ώρα αρχίτερα το χάρο να ανταμώσεις. Και ο γιος του υπόλογου, ο Τρισεύγενος, του απειλογήθηκε, είπε. Διομήδη αντρόκαρδε, τι κάθεσαι για τη γενιά ρωτάς μου. Καθώς των φύλων απαράλλαχτηκε η φύτρα των ανθρώπων. Άλλα απ' τα φύλλα ρίχνουν οι άνεμοι στο χώμα και άλλα πάλε το δάσος ξεπετά το λόχλωρο την άνοιξη. Παρόμοια και των θνητών η μια ξεπέταξε και η άλλη γενιά πεθαίνει. Μα να τα μάθεις τώρα θα ήθελες κι αυτά για να κατέχεις ποια είναι η γενιά μου. Όσοι την ξέρουνε πολλοί θα ρολογιούνται. Στην άκρη από το Άργος του αλογόθροφο τρανό αγναντεύεις κάστρο την έφυρα όπου ζούσε ο Σύσυφος ο πιο στη γη πανούργος. Κι είχε τον έολο κύριο Σύσυφος και γέννησε το Γλάφκο και ο Γλάφκος γέννησε τον άψεγο Βελεροφόνη πάλε. Σε τούτον και ομορφάδα εχάρισαν και αντριά χαριτωμένοι οι αθάνατοι, μα ο Πρίτος έβαλε κακά για αυτόν στο νου του και από το Άργος μέσα τον φευγάτισε τι ήταν τρανότερός του και του είχε δώσει ο Δίας τη δύναμη να τον κρατεί δικό του. Κι η Άντια του Πρίτου η αρχοντογέννητη γυναίκα εξετρελάθη μαζί του να χαρεί τον έρωτα κρυφά. Μα ο μυαλωμένος Βελεροφόντης δεν εσύγκλινε τι ήταν αγνή η ψυχή του. Κι είπε η γυναίκα τότε ψέματα στο βασιλιά τον Πρίτο. Πρίτε, για πέθανε, για σκότωσε το γιο του Γλάφκου τώρα που στο κλινάρι μου βουλήθηκε να ανέβει αθέλητά μου. Είπε και ο Ρήγας αγανάκτησε τέτοιο κακό να ακούσει.
να τον σκοτώσει. Δεν το θέλησε, δε βάσταξε η καρδιά του. Μον στη λυγεία τον στέλνει του χαμού σημάδια δίνοντάς του. Πολλά θανατερά χαράζοντας το διπλωτό πιτάκι του πεθερού του εκείνα τα δείχνε και να βρει το χαμό του. Και αυτός κοινάει και τον αθάνατον τον προβοδούσε η χάρη στη χώρα της λυγείας ως που φτασε και στις οχτιές του Ξάνθου. Εκεί με αγάπη της απλόχωρης λυγείας τον δέχτη ο Ρήγας. Μέρες 9 τον καλοσκάμνησε και 9 τους φάζει βόδια. Μα όταν στις 10 πάνω πρόβαλεν η ροδοδαχτυλά τη αυγή, τον ρώτησε και ζήτησε να ειδεί και τα σημάδια που ο πρίτος ο γαμπρός του τούδωκε να του κρατάει. Και ως πήρε και τ' άσχημα σημάδια ξέκρινε που του στέλνε ο γαμπρός του, πρώτα τη χήμερα τον πρόσταξε την άγρια να σκοτώσει. Από θεούς κρατούσε φύτρα της, όχι από ανθρώπους, και είχε λιόντα κεφάλι, ουρά δρακόφιδου και μεσοκόρμη γίδας και ξεπετούσε από τα ρουθούνια της φωτιές τρανές και φλόγες. Θεϊκά σημάδια τον εγκάρδιωσαν και τη ζωή της παίρνει. Δεύτερα πάλε με τους όλυμους τους ξακουστούς ξυπιόταν. Τέτοιο όπως έλεγε αντροπάλεμα δεν είδε στη ζωή του. Τρίτη φορά τις ανδροδύναμες εσκότωσε αμαζόνες. Μα όπως γυρνούσε ο Ρήγας του στη σε καινούριο δόλο πάλε, απ' την πλατιά λυγεία ξεδιάλεξε καρτέρι να του στήσουν τους πιο αντριωμένους. Μα κανένας τους δεν γύρισε πια πίσω. Και εκεί του σκότωσε ο αψεγάδιας τους βελεροφόντης όλους. Και τότε εκείνος πια κατάλαβε Θεού πως ήταν φύτρα και έτσι τον κράτησε και τούδο και την κόρη του γυναίκα και όλα του Ρήγα τα χαρίσματα μοιράστηκε μαζί του. Το πιο καλύτερο του εχάρισαν μετόχοι και ηλικιώτες, να το έχει να το χαίρεται, όμορφο, με αμπέλια, με χωράφια. Τρία παιδιά από αυτήν ανάστησε μετά ο Βελεροφόντης, τον Ίσανδρο και τον Υπόλοχο, στερνά τη Λαοδάμια. Μαζί της πλάγιασε ο βαθύγνωμος ο Δίας και η Λαοδάμια το χαλκαρματωμένο εγέννησεν ισόθεο Σαρπιδώνα. Μα ήρθε καιρός κι αυτόν που μίσησαν όλοι οι θεοί και τότε μονάχος έρμος ετριγύριζε στις ερημιάς στον κάμπο. Σκουλίκι στην καρδιά τον έτρωγε και αρνήθηκε τον κόσμο. Κι ο Άρης της μάχης ο ανεχόρταγος τον Ίσανδρο το γιο του σκοτώνει εκεί που με τους όλυμους τους ξακουστούς χτυπιόταν. Την κόρη χρυσοχάλινη Άρτεμη θυμώνοντα σκοτώνει και ο Υπόλοχος εμένα γέννησε και σπέρμα του λογέμε. Και όταν στην Τρία με ξεπροβόδιζε, δίπλο παράγγελνέ μου, να θέλω να είμαι ο πρώτος πάντα μου, να ξεπερνώ τους άλλους, να μην ντροπιάσω τους προγόνους μου ποτέ μου, που σταθήκαν οι πιο αντριωμένοι μες στην έφυρα και στην πλατιά λυγεία. Τέτοια γενιά μου εμένα πέτομαι πως είναι, τέτοια η φύτρα. Έτσι μιλούσε και ο Βροντόφωνος Εχάρη και Διομήδης και το κοντάρι κάτω μπήγοντα στη γη την πολυθρόφα στον ανδρολάτη ευτής με πρόσχαρα γλυκομιλούσε λόγια. Παλιός λοιπόν λογέσαι φίλος μου, προγονικός αλήθεια. Και ο αρχοντικός Ινέας τον άψεγο Βελεροφόντη, ξέρω, κράτησε κάποτε στο σπίτι του καλώς καμνίζοντάς τον 20 μέρες και όρια αλλάξανε δώρα φιλιάς οι δυο τους. Ο Ινέας ζωστάρι λαμπροπόρφυρο του χάρισε να το έχει και δέχτηκε από αυτόν διπλόγουβη μαλαματένια κούπα που τώρα ακόμα στο παλάτι μου μισεύοντας αφήκα. Μα δε θυμούμαι εγώ τον κύρι μου κι ήμουν μικρός ακόμα σύντα στη θύβα πέρα εχάθηκαν των αχαιών τα σχέρια. Λοιπόν μες στο Άργος καλοπρόσδεκτος θα μου σε ξένος πάντα κι εγώ δικό σου αν έρθω κάποτε στον Λυκιωτών τη χώρα. Κι όταν ακόμα ανάβει ο πόλεμος ας κρατηθούμε αλάργα. Πολλοί είναι οι Τρώες, πολλοί οι συμμάχοι τους για να έχω να σκοτώνω όποιον μου ρίξει ο Θεός στα χέρια μου για τρέχοντας τον φτάσω. Και έχεις και εσύ αχαιούς, αν δίνεσαι, πολλούς να ρίξεις κάτω. Και τα άρματά μας ας αλλάξουμε και τούτοι για να μάθουν πως φίλοι γονικοί λογιόμαστε και από τα παλιά τα χρόνια. Έτσι σαν μίλησαν, απήδειξαν από τα μάξια κάτω, δώσαν τα χέρια τους και ορχίστηκαν πιστή φιλιά και αγάπη. Τότε του Γλαύκου παρασάλεψε τα φρένα ο γιος του Κρόνου που τα άρματά του πήγε και άλλαξε με του τρανού Διομήδη χρυσά με χάλκινα εκατόβοδα με νιάβοδα μονάχα. Στο δρύνοστος ο Μέγας Έκτορας στο σερβοπόρτι φτάνει και εκεί τον ρώων τον ζώσαν τρέχοντας οι κόρες και οι γυναίκες για γιους ρωτώντας και για ξάδερφους και για αδερφούς και για άντρες. Και εκείνος τους θεούς παράκλησες τις έσπρωχνε να κάνουν όλες γραμμή μα κι όλα οι πιότερες είχαν δικούς να κλάψουν. Όμως του Πρίαμου το πεντάμορφο σαν έφτασε παλάτι, πελεκητές που το περίζωναν στο έσκε του είχαν χτίσει 50 ολόγυρα του κάμαρες πετροπελεκημένες, χτισμένες κολλητά για να έχουν και να κοιμούνται μέσα η γη του Πρίαμου πλάι στα αγαπητά βλογητικά του στέρια.
και για τις κόρες του άλλες 12 μες στην αυλή απαντίκρι, στο ανώ υψηλά χτισμένες κάμαρες πετροπελεκημένες, η μια στην άλλη δίπλα βρίσκονταν, και εκεί οι γαμροί κοιμώνταν του Πρίαμου, πλάι στις πολυσέβαστες γυναίκες του το βράδυ, εκεί η γλυκοδορούσα η μάνα του τον πέτυχε απαντίκρι, στις λαοδίκης όπως έμπαινε της πιο όμορφης της κόρης. Σφίγγει το χέρι του, του μίλησε και αυτά του λέει τα λόγια. Γιατί ήρθες γιέ μου και παράτησες την άγρια μάχη τώρα? Περίσσια αλήθεια οι τρεις κατάρατοι μας τυραννούν αργίτες γύρω από το κάστρο πολεμώντας μας. Μα σένα εδώ η καρδιά σου σε σπρώχνει χέρια από την Ακρόπολη ψηλά στο Δία να σκώσεις. Μα για περίμενε, γλυκό πιο το κρασί για να σου φέρω. Στον κύριο Δία και στους επίλυπους θεούς να κάνεις πρώτα σπονδί. Μετά για τόσο ανέπινες πολλοί θα το χαιρώσουν. Πληθαίνει το κρασί τη δύναμη μαθές του κουρασμένου και τώρα εσύ πολύ κουράστηκες βοηθώντας τους δικούς σου. Και ο μέγας κρανοσής της Έκτορας απειλογιά της δίνει. Όχι, κρασί γλυκό μητέρα μου, μη με κεράσεις τώρα. Μπορεί να μου κοπούν τα γόνατα και της Ανδρείας ξεχάσω. Με άπλυτα χέρια ακόμα σκιάζομαι στο δία κρασί φλογάτο να στάξω. Ουδέ το μαύρο σύγνεφο του Κρόνου η γιο ταιριάζει. Κανείς να ανακαλιέται σέματα λουσμένος και σε λύθρο. Μα εσύ για πάρε τις αρχόντισες και στο ναό με δώρα της κουσολόγας γαλανόμα της παλάδας μαζοχτείτε και το υφαντό που πιο σου φαίνεται πανόριο και μεγάλο από όλα όσα φυλάς στο σπίτι μας το πιο της αρεσιά σου απίθος έτος της οριόμελης της Αθηνάς σταγόνα και τάξε της ακόμα 12 δαμάλες στο ναό της μονοχρονιάρες αβουκέντρωτες να σφάξεις αν θελήσει τώρα την Τρία και τις γυναίκες μας και τα μωρά παιδιά μας να σπλαχνιστεί και από το Άγιο Κάστρο μας να διώξει του τη Δέα το γιο τον Άγριο τον Ανήμερο που όλοι λακούν μπροστά του. Λοιπόν, στις κουσολόγας πήγαινε της Αθηνάς τον Άγιο Ναό και ωστόσο εγώ στου Αλέξανδρου θα πάω να τον φωνάξω τα λόγια μου να ακούσει αν θα θέλε. Να άνοιγε η γη μπροστά του να τον κατάπινε, τι ανίποτο κακό τον γένα ο Δίας σε όλους τους Τρώες και στον Ανδρόκαρδο τον Πρίαμο και στους γιους του. Ας ήταν Θεέ μου να τον έβλεπα στον Άδη να κατέβει και θα έλεγα με μιας πως ξέχασα τα τόσα βάσανά μας. Είπε και η Γάβη πάει στο σπίτι της και φώναξε τις βάγες και αυτές μαζέψαν τις αρχόντισες στην πόλη δόθε κήθε. Και εκείνη αυτή στο μοσκομύριστο κατέβηκε κελάρι με τα υφαντά τα μυριοξόμπιαστα φασμένα από γυναίκες σιδόνισες που ατός του Αλέξανδρος της έφερε ο Πανόριος απ' τη Σιδώνα σύντας έσκιζε τα πέραντα πελάγι την αρχοντοθρεμένη φέρνοντας Ελένη από τα ξένα. Ένα από τούτα τότε διάλεξε η Εκάβη να χαρίσει στην Αθηνά πιο ψιλοπλούμιστο και πιο φαρδί από τ' άλλα σαν άστρο που λαμπε και το κρύβε βαθιά πιο κάτω απ' όλα. Και έτσι κοινάει και πλήθος πίσω της αρχόντισες δρομούσαν. Και στο ναό ψηλά σαν έφτασαν της Αθηνάς στο κάστρο η Ροδομάουλη τους άνοιξε θεανό τις πόρτες νάμπουν η κόρη του Κισαία, του Αντίνορα, του Αλογατά το τέρι τι αυτοί είχαν κάνει Τρώες η αίρια της Αθηνάς και τότε σκληρίζοντας σηκώσαν όλες τους στην Αθηνά τα χέρια και το υφαντό σκουτί ροδόκαλη θεανό με διάση παίρνει και το απειθώνει στις οριόμελης της Αθηνάς τα γόνα και ανακαλιόταν του τρισμέγαλου του Δία τη θυγατέρα. Ω δέσποιν Αθηνά, καστρίτισα τρανή θεά, για κάμε κομμάτια του δύο μύδι τάρματα, δώσε κι αυτός να πέσει μπροστά στο ζερβοπόρτι απίστομα δίχως πνοή στο χώμα και τάζουμε σου ακόμα 12 δαμάλες στο ναό σου, μονοχρονιάρες αβουκέντρωτες να σφάξουμε. Σπλαχνίσου τον τρώον το κάστρο και τα τέρια τους και τα μωρά παιδιά μας. Έτσι είπε αυτή. Μα την παράκληση δεν άκουσε η παλάβα. Στου τρεις μεγάλου δία προσεύχονταν την κόρη αυτές και ωστόσο ο μέγας Έκτορας του Αλέξανδρου το αρχοντικό τραβούσε που ατός του το φτιάξε πανέμορφο με όσους χτιστάδες ήταν τότε στην Τρία την παχιοχώματη μαστόρη ξακουσμένη. Και αυτοί οι ανδρονίτοι του μαστόρεψαν και αυλή και γυναικήτη κοντά στον Πρίαμο και στον Έκτορα πά στην κορφή του κάστρου. Και ο Έκτορας μπήκε το εντεκάπηχο στο χέρι του κρατώντας κοντάρι και μπροστά στην άκρη του στραφτάλιζε ο χαλός του Χαλκένιος και χρυσό τον έζωνε τρογύρα δαχτυλίδι. Στο γυναικείτι αυτός τα λιόκαλα συγύριζε άρματά του, σκουτάρι, θώρακα και χάιδευε το γυριστό δοξάρι. Και η Ελένη εκάθονταν η αργίτισσα και γύρα της οι σκλάβες και οριόπλουμα στις βάγες έδειχνε να τις κεντήσουν ξόπια. Και ο Έκτορας ως τον είδε με άσχημα τον αποπήρε λόγια. Ανέμυαλε, ντροπή το χόλιασμα που κρύβεις στην καρδιά σου.
Στην τρία τροχήρα και στο ορθόψιλο τυχείο στρατός χτυπιέται και ρεύει. Κι η σφαγή και ο πόλεμος από αφορμή δική σου στο κάστρο ανάβουν τούτο λόγυρα. Κι ωστόσο εσύ και με άλλον θα τάβαζες, στην άγρια αν έβλεπε σφαγή να μη ζυγώνει. Για σήκω, αλλιώς το κάστρο σίγουρα θα γένει τούτο στάχτη. Κι ο παγκαλόμορφος Αλέξανδρος απειλογιά του δίνει. Έκτορα, μια και δίκαια θα βάλες, όχι άδικα μαζί μου, θα σου μιλήσω και τα λόγια μου στο χάσου και ακουσέ μου. Στο γυναικείτι εδώ δεν κάθουμουν τη χόλια σα ή θυμώνω τόσο τον τρώων, μα με τον πόνο μου να μείνω επόθουν μόνος. Μα τώρα με έσπρωξε η γυναίκα μου με τα γλυκά της λόγια να βγω στον πόλεμο. Καλύτερο κιατός μου το κατέχω πως θα είναι τούτο. Είναι και η πάντα της τους άντρες συναλλάζει. Κάτσε λοιπόν καρτέρα, τάρματα να βάλω του πολέμου, για κάλιο τράβα θα έρθω πίσω σου, θαρώ θα σε προφτάσω. Είπε, μα ο κρανοσής της Έκτορας απειλογιά δε δίνει, και τότε η Ελένη με γλυκόλογα του μίλησε και του είπε, «Κουνιάδε, εμένα της κακοέργας της καταραμένης σκύλας, να ήταν τη μέρα που με γέννησε η μάνα μου να αρχόταν, να με σηκώσει ανεμορούφουλας κακός και να με πάρει για στο βουνό, για στο πολύβον κουπελάου μακριά το κύμα, πριν όλα αυτά γεννούν, να με έπαιρνε το κύμα να με πνίξει. Μα μια οι θεοί και τα αποφάσισαν τέτοια κακά να γίνουν, ας ήμουν καν ανδρούς καλύτερου γυναίκα που να νιώθει του κόσμου ολόγυρα το σούσουρο και την καταλαλιά του. Αυτός μη τέχει, μη τε γίνεται μυαλό ποτέ να βάλει. Γι' αυτό θα έρθει, λέω, μέρα κάποτε να τα βαριοπλερώσει. Μα κόπιασε πιο μέσα, κάθισε πα στο σκαμνί, κουνιάδε, τι εσένα πέφτει από όλους πιότερο το βάρος του πολέμου, για εμέ τη σκύλα και του Αλέξανδρου τη μανιασμένη τρέλα. Άχαρη μοίρα, ο Δίας μας έγραψε, πολύ τραγουδημένο με στους ανθρώπους τους μελούμενους να μείνει το όνομά μας. Και ο μέγας κρανοσής της Έκτορας απειλογιά της δίνει. Ελένη, ας μ' αγαπάς δεν κάθομαι κι ουδέ μου αλλάζεις γνώμη. Την ώρα αυτή η καρδιά μου βιάζεται στους τρώες να δώσει χέρι που τόσο τώρα που τους έλειψα με λαχταρούν κοντά τους. Μα τούτον τώρα εσύ ξεσήκωσε και να βιαστεί για τός του να με προφτάσει όσο θα βρίσκομαι στο κάστρο μέσα ακόμα. Και εγώ θα τρέξω τώρα σπίτι μου να ειδώ τους εδικούς μου, να ειδώ και το ακριβό το τέρι μου και το μωρό το γιο μου. Ποιος ξέρει αν πάλι από τον πόλεμο θα τους γυρίσω πίσω, για κι οι θεοί από χέρια αργήτικα θα με σκοτώσουν τώρα. Είπε και φεύγει ο μέγας Έκτορας με μια σοκρανοσύστης και έφτασε γρήγορα στο σπίτι του του αρχόντο καμωμένο. Ωστόσο την κρουσταλοβράχιονη δεν βρήκε και η Ανδρομάχη, και με το γιο της και τη βάγια της την ομόρφο Μαντούσα στο καστροπύρια πάνω κλαίγοντας, βογκώντας εστεκόταν. Και ο μέγας Έκτορας την άψεγη γυναίκα του ως δε βρήκε, στις πόρτας το κατόφλι στάθηκε και ρώτησε τις σκλάβες. «Ελάτε εσείς οι σκλάβες, πέστε μου την πάσα αλήθεια τώρα. Πού πήγαινε η Ανδρομάχη φεύγοντας η χιονοβραχιονάτη? Μήνα σε κάποια συνυφάδα της, μη σε κουνιάδα επήγε. Για ανέβει με τις καλοπλέξουδες αρχόντισες που πάνε στη φοβερή θεά παράκληση την Αθηνά να κάνουν». Και τότε η πρόθυμη γελάρισα του απειλογήθηκε, είπε, «Έκτορα τώρα, αφού με πρόσταξες να πω την μπάς αλήθεια, μήτε σε κάποια συνυφάδα της για σε κουνιάδα επήγε, μήτε και με τις καλοπλέξουδες αρχόντισες που πάνε στη φοβερή θεά παράκληση την Αθηνά να κάνουν. Μόνο στο μέγα πύρου ανέβηκε, σαν άκουσε η δική μας πως τσάκισαν και αργίτες έχουνε τρανή και ρέψει νίκη. Πήγε λοιπόν τρεχάτη και έφτασε στο καστροτύχι απάνω, ίδια τρελή μαζί κι η βάγια της το γιο σας κουβαλώντας». Έτσι του μίλησε η Κελάρισα, γι' αυτός γοργά από το σπίτι κοινάει, τον ίδιο δρόμο παίρνοντας μέσα από τις όργιες ρούγες. Μα την τρανίωσα φύγε πίσω του την πόλη και είχε φτάσει στο ζερβοπόρτι, όπου θεθάβγαινε στον κάμπο, βλέπει ο μπρος του το ακριβαγόραστο το τέρι του να τρέχει να τον φτάσει, την Ανδρομάχη του ιετίωνα του Ανδρόκαρδου την κόρη, στην υποπλάχια θύβα που έμενε στους κύλικες δρυγάρχης, στη θύβα πάνω της που υψώνονταν η δασωμένη πλάκο, και είχε την κόρη του στον Έκτορα το χαλκοκράνι δώσει. Ήρθε λοιπόν και στάθη αντίκριτου, κυβάγει από κοντά της, μες στην αγκάλι του απονείρευτο κρατώντας μορουδάκι, το γιο του Εκτόρου, το μονάκριβο, πανόριο σαν αστέρι. Σκαμάντριο το κράζε ο πατέρας του και καστραφέντη ο κόσμος. Και ο Έκτορας ήταν που διαφέντευε το κάστρο μοναχός του. Γι' αυτός δίχως μιλιάχνο γέλασε σαν είδε τον υγιό του. Και δίπλα του η Ανδρομάχη στάθηκε με μάτια δακρυσμένα, το χέρι του σφίξε, του μίλησε και αυτά του λέει τα λόγια.
Απ' την ορμή την ίδια σου άμυρε θα βρεις το θάνατό σου και το μωρό σου δε σπλαχνίζεσαι κι ουδέ τη μαύρη εμένα που γρήγορα θα μείνω χείρα σου. Τι ευτής οι αργίτες όλοι θα σε σκοτώσουν εχημίζοντας. Μ' αν είναι να σε χάσω, να ανοίξει η γη να μπω καλύτερα χίλιες φορές, τι πια άλλη δε θα έχω ζεστασιά αν μου πέθαινες. Τρανούς μονάχα θα έχω καημούς. Κι ουδέ καν ζουν ο κύρις μου και η σεβαστή μου η μάνα. Τον κύριο μου Αχιλέα του σκότωσε ο αρχόντο γεννημένο και τον κυλίκον το αψιλόπορτο το μυριοπλούσιο κάστρο. Τη Θήβα επάτησε και σκότωσε τον ηγετίον ακόμα. Μα δεν τον έδισε. Το σπλάχνο του βαθιά τον εσεβάστη. Με τα πολύπλουμά του τάρματα τον έθαψε και μνήμα του ασκόνη. Και φτελιέ του φύτεψαν ολόγυρα οι πανόριε νεράιδε του βουνού που εγέννησε ο βρόντο κουταράτο. Κι είχα και 7 αδερφού που χαίρομουν στο αρχοντικό μας μέσα και όλη την ίδια μέρα διάβηκαν στον Άδη κάτω τι όλους τους σκότωσε ο Αχιλλέας ο Πέρφανος την ώρα που βοσκούσαν τα στριφτοζάλικα τα βόδια μας και τα άσπρα πρόβατά μας. Και τη μητέρα μου που αφέντευε στις δασωμένης πλάκος τα ριζοπλάγια εδώ την έφερε με τ' άλλα του τα κούρσα και εξαγοράφου πήρε αρρύφνητη τη λευτερώνη πάλε. Τότε όμως η Άρτεμις του κύρη της τη σκότωσε η δοξεύτρα. Έκτορα, τώρα εσύ πατέρας μου και σεβαστή μου μάνα και αδέρφη, εσύ και λεβεντόκορμο στην κλίνη σύντροφός μου. Αχ, έλα τώρα πια, σπλαχνίσου μας και μείνε εδώ στον πύργο. Μην κάνεις ορφανό το σπλάχνο σου, μην κάνεις χείρα εμένα. Στην άγρια τη σικιά του ασκέρι σου γιαστήσε δίπλα τώρα και που το κάστρο ευκολοπέρνεται και τα τυχιά πατιούνται. Να ανέβουν 3 φορές δοκίμασαν με διαλεγμένο ασκέρι η γη του Ατρέα και ο πολυδόξαστος ο Ιδωμενέας και ο γάβρος Διομήδης και ο Αίας και ο συνονόματος η γιος του Ηλέα εδώ πάνω. Θες κάποιος μάντης τους αρμήνεψε τις θείες βουλές που ξέρει. Θες και μονάχοι τους δοκίμασαν και από δικού τους ήρθαν. Και ο μέγας κρανοσής της Έκτορας απειλογιά της δίνει. Κι εγώ όλα τούτα τα στοχάζομαι καλή μου αλήθεια. Ωστόσο μπροστά στους Τρώες Περίσσια ντρέπουμε και στις μακρομαντούσες τροαδίτισες μακριά από τον πόλεμο σαν τον γιωτή να φεύγω. Μήτε το λέει η καρδιά μου ότι έμαθα να είμαι αντριωμένος πάντα και μέσα στη σφαγή να βρίσκομαι στους Τρώες τους μπροστομάχους την τρανή δόξα του πατέρα μου και μένα να κρατήσω. Και εγώ στο νου μου και στα φρένα μου καλά το ξέρω αλήθεια. Θα ξημερώσει η μέρα κάποτε που θα χαθεί το κάστρο της Τρίας και ο Πρίαμος ο πολέμαρχος κι όλος μαζί ο λαός του. Μα τόσο για τον Ρόμ δεν νοιάζομαι, τα πάθη όπου να έρθουν, κι ουδέ για την Εκάβη νοιάζομαι, και για τον Πρίαμο τόσο και για τα αδέρφια μου που κάποτε Περίσσια και αντριωμένα θα κυλιστούν στη σκόνη, πέφτοντας από τον οχτρόν τα χέρια. Όσο για σένα, όταν χαλκάρματος κάποιος αργίτης πάρει τη λευτεριά σου και εξοπίσω του σε σέρνη δακρυσμένη, και στο Άργος πέρα υφαίνεις έπειτα στον αργαλιό μια ξένη, και από τη Μεσίδα ή την Υπέρια σου λένε νερό να φέρνει, πολύ αθελά σου. Μα ανυμπόρετη θα σε βαραίνει ανάγκη και κάποιος πει τυχόν θωρώντας σε να χύνεις μαύρα δάκρυα. Για κοίτα τη γυναίκα του Έκτορα που ήταν στη μάχη ο πρώτος μέσα στους Τρώες τους αλογάριδες σύντα στην Τρία χτυπούσαν. Αυτά θα πει και τότε μέσα σου ξανά θα ανάψει ο πόνος τι έλειψε αυτός που δεν θα σ' άφηνε να σκλαβωθείς ποτέ του. Μα καλό να μη ζω να βρίσκομαι βαθιά στη γη χωσμένος. Το σούσιμό σου και το σκούξιμο προτού στα αυτιά μου φτάσουν. Αυτά είπε ο ξακουσμένος Έκτορας κι ανοιεί στο γιο τα χέρια. Μα το παιδί στις ομορφόζος της τον κόρφο εκρύφτη βάγιας με δυνατές φωνές και τρόμαξε τον κύρι του θωρώντας από το χαλκό που τον εσκέπαζε σκιαγμένο και από τη φούντα την αλογίσια που άγρια σάλευε κατάκορφα στο κράνος. Με την καρδιά τους τότε γέλασαν ο κύρις του και η μάνα και αυτής ο ξακουσμένος Έκτορας από το κεφάλι βγάζει το κράνος και στη γη του απίθωσε λάμπο κοπώντας όλο. Παίρνει μετά το γιο, τον φίλησε, τον χόρεψε στα χέρια και έτσι μετά στο Δία προσεύχονταν και στους θεούς τους άλλους. Πατέρα Δία και εσείς οι επίλοιποι θεοί και τούτος δώστε ο γιος μου όπως εγώ περίλαμπρος μέσα στους Τρώες να γίνει άντρας τρανός και πολύ δύναμα την Τρία να κυβερνήσει και ένας να πει πολύ καλύτερος από το γονιό του ετούτος, σα θα γυρίζει από τον πόλεμο με κούρσα αιματωμένα οχτρού που σκότωσε και η μάνα του βαθιά να αναγαλιάσει. Έτσι μιλεί και στις γυναίκες του τα χέρια τον υγιό του απίθωσε και αυτή τον δέχτηκε στο μυρωδάτο κόρφο δακρυγελώντας. Την επώνεσε καθώς την είδε εκείνος και με το χέρι του τη χάιδεψε και αυτά της λέει τα λόγια. Άμυρη εσύ μη μου πικραίνεσαι με στην καρδιά σου τόσο. Κανείς αν δεν το στρέγει η μοίρα του στον Άδη δεν με στέλνει. Το ξέρω
Από το γραφτό κανένας μας κι ο Τίδια παλικάρι, μια και στον κόσμο αυτό γεννήθηκε, δεν γλίτωσε ποτέ του. Μόνο τώρα εσύ στο σπίτι πήγαινε και τις δουλειές σου κοίτα, τον αργαλιό, την αλακάτη σου και πρόσταζε τις βάγες να πιάνουνε δουλειά. Τον πόλεμο θα τον κοιτάξουν οι άντρες, όλοι όσοι μες στην Τρία γεννήθηκαν, κι εγώ περίσσια από όλους. Αυτά είπε ο ξακουσμένος Έκτορας και σήκωσε το κράνος στο αλογουρίσιο. Και η γυναίκα του τραβούσε για το σπίτι, όλο και πίσω της γυρίζοντας, στα δάκρυα βουτημένη. Κι ήταν σε λίγο στο καλόφτιαχτο το αρχοντικό φτασμένη, του αντροφωνιά του Εκτόρου και έσμιξε εκεί μέσα με τις βάγες, λίγες δεν ήταν, κι όλες άσκωσαν μαζί το μυρολόγι. Έτσι τον Έκτορα στο σπίτι του και ζωντανό τον κλαίγαν, τη δεν ελπίζαν πια, ξεφεύγοντας των Αχαιών τα χέρια και την ορμή, ξανά από τον πόλεμο να τον ειδούν να γύρει. Μα ουδέ και ο Πάρης χασομέρισε μες στο αψηλό του σπίτι, τα ξακουστά του ζώστη και άρματα τα χαλκοδουλεμένα, ευτής το κάστρο εδιάβη τρέχοντας με γρήγορα ποδάρια. Πως ξάφνου το άτι που ξαπόστασε και χόρτασε κριθάρι μες στο παχνί του, σπάει τα χάμουρα και πυλαλάει στον κάμπο ποδοβολώντας, την αλούζεται του αρέσει στο ποτάμι καμαρωτό και το κεφάλι του κρατάει ψηλά και οι χύτες πίσω στις πλάτες του ανεμίζονται και αυτό αντριγιά γεμάτο το φέρνουν γρήγορα τα γόνατα στις γνώριμες βοσκές του. Όμοια κι ο Πάρης απ' τα Πέργαμα να κατεβαίνει επήρε, του Πρίαμου γιος σαν ήλιος λάμποντας μες στην αρματοσιά του κι όλο χαρά και γέλιο γρήγορα τα πόδια του τον φέρναν. Τον Έκτορα σε λίγο επρόλαβε, μόλις κι αυτός κινούσε, όθε πιο πριν γλυκοκουβέντιαζε με το ακριβό του τέρι. Και πρώτος μίλησε ο θεόμορφος Αλέξανδρος και τούπε: «Μήπως τυχόν καλέ και σε άργησα στην εντόση βιάση που έχεις, και απά στην ώρα μου δεν έφτασα, καθώς παράγγελνες μου?» Και ο μέγας κρανοσύστης Έκτορας απειλογιά του δίνει: «Καημένε, όποιος σε ειδεί στον πόλεμο και θέλει δίκαιος να είναι, πως δεν αξίζεις δεν θα το έλεγε, τι αντρίστηκε η καρδιά σου. Μα θες και οκνεύεις και δεν γνιάζεσαι για τίποτα και εμένα πονάει η καρδιά τους τρώες ακούγοντας το τι για σένα σέρνουν που τόσα χρόνια βασανίζονται στα αλήθεια από αφορμή σου. Μας πάμε τώρα, αυτά τα φτιάνουμε και αργότερα. Μονάχα να δώσει ο Δίας κροντήρι ελεύθερο να στήσουμε μια μέρα στο αρχοντικό μας τους αθάνατους θεούς ψηλά τιμώντας, ώσπια απ' την Τρία τους οριομάλιδες θα έχουμε διώξει αργίτες».